Έχουμε μια σημαντική αναμέτρηση που μόλις ξεκινά και ακόμα μια φορά θα παρακολουθήσετε μέσα από το sport.gr και τη Βολκάνο τηλεόραση σε συνεργασία των δύο μέσων. Βέβαια σε κόσμιο πλαίσιο οι αντιδράσεις των φίλων της ομάδας του Καμαρίου. Κερκίδα που σιγά σιγά γεμίζει, είπαμε, έχει αποφασιστεί ελεύθερη είσοδος σήμερα στο Καμάρι. Τρεις αγωνιστικές απομένουν. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Κρίθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην ποδοσφαιριστή της Θύελλας Καμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Αγαπητός ποδοσφαιριστής εδώ στην Σαντορίνη. Πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Βάτσιο. Ερχόμαστε να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι παρά την κρισιμότητα του αγώνα. Ο Μακρυγιάννης, ο Γκρόσιος, το πλάγιο είναι για την Θύελλα. Σιμιτσής περνάει πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του, ο Σιμιτσής. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Τσόνι στην προσπάθεια σέντρας. Τώρα θα φτάσει η μπάλα στον Μάκο. Ένα σούτ από τον Μάκο μέσα από την περιοχή. Πολύ καλή στιγμή για την Θύελλα. Πρώτη καλή στιγμή από αυτό το σούτ του Μάκο στο 8ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Σε 18 παιχνίδια έχει πετύχει 8 τέρματα ο Μάριος Αργυρίου. Βουκελάτος θα κρατήσει την μπάλα. Θα μπει και στην περιοχή ο Βουκελάτος. Τελευταία στιγμή θα διώξει σε κόρνερ ο Σπανός. Όχι, δεν έχει βγει η μπάλα, με συγχωρείτε. Σεζάι πάνω στον Ρέτζο. Βουκελάτος θα αφήσει για τον Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννης, πολύ ωραία ο Μακρυγιάννης, θα πατήσει την μπάλα. Πολύ καλή ενέργεια από τον Μακρυγιάννη. Θα κοντράρει όμως πάνω σε ποδοσφαιριστή της Θύελλας το σούτ του Μακρυγιάννη. Πολύ όμορφη προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Καλυθέας με τον Μάκο να αλλάζει πολύ ωραία τώρα από την άλλη πλευρά για τον Φίλωνα. Φίλων θα πατήσει για τον Ερίκο. Δεν θα καταφέρει ο Ερίκος να κάνει την σέντρα, θα κερδίσει την μπάλα, θα πέσει κάτω. Δεν υποδεικνύει κάτι ο κύριος Βάτσιος στο πέσιμο του Ερίκου μέσα στην περιοχή. Στο 23ο λεπτό του αγώνα αυτή η φάση. Σφυρίζει ο διαιτητής, παίρνει φορά ο Ερίκος. Στο δοκάρι η μπάλα από την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Θύελλας να ανοίξει το σκορ σε αυτή την φάση. Με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κωνσταντίνου Ερίκου της αναμέτρησης Θύελλα Καμαρίου Καλυθέα. Χωρίς σκορ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Εμείς να θυμίσουμε τους χορηγούς, η εταιρεία Iris, βουλκανιζατέρ εμπόριο και σέρβις ελαστικών, καυσόξυλα Σταυρούλα Ζαράνη, Big Discount Supermarket, Yogi and Giro. Τώρα ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο μετά το σφύριγμα του κύριου Βάτσιου. Μαντούσης για τον Ρέτζο, τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Μπαλιά για τον Ζανελάρη, δεν μπορεί ο Ζανελάρη. Ο Τζιζνιεύσκι απομακρύνει την ευκαιρία να απειλήσει. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Σιμιτσής για τον Μάκο. Ο Μάκο θα σηκώσει. Ο Ρέτζο με το κεφάλι. Ευκαιρία για τη Θύελλα. Ο Τζιζνιεύσκι είναι εκεί και μπλοκάρει την μπάλα στο 94ο λεπτό του αγώνα.
Έχουμε μπει στο έκτο. Τελευταίο σφύριγμα. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Βάτσιο. Θύελλα Καμαρίου, Καλυθέα 0-0. Ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ το σημερινό παιχνίδι εδώ στην Σαντορίνη. Θύελλα Καμαρίου που θα φτάσει τους 22 βαθμούς, 20 βαθμούς για την Καλυθέα. Θύελλα που τελείωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές μετά την δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μαντούση στις καθυστερήσεις. Να δούμε πώς...